32η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμα Μαρουσίου. Σήμερα ημέρα, Τρίτη, 10 11 2013 και ώρα 18. 10 12 2013, άλλο λάθος αυτό. Αν τα κοιτάτε ρε παιδιά. Αν τα κοιτάτε όμως, εγώ τα κοιτάω. 18:55 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμα Μαρουσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθμό 09-58-33-6-12-2013. Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόντα μέλη, Κόκαλης Βασίλης. Παρόν και ο Πρόεδρος παρόν. Λέγα Καλατζάκη Ελένη. Παρούσα. Πέπας Νικόλαος. Παρόν. Ζήκος Γεώργιος. Παρόν. Χαλιώτη Μαρία Ειρήνη. Παρούσα. Κάβαλος Ευάγγελος. Παρόν. Καρλάφτης Δημήτρης. Παρόν. Σταθούλης Πυρίδων. Παρόν. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Απόν. Παρτσινέβελος Αντώνης. Παρόν. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Απόν. Ιωάννου Κατερίνη. Παρούσα. Ζωγόπουλος Ιωάννης. Απόν. Καμπούκος Δημήτρης. Παρόν. Κατσιγιάννης Επαμεινώντας. Απόν. Τσιπουράκης Στέφανος. Παρόν. Νταλούκας Κωνσταντίνος. Απόν. Σμυρνής Δημήτρης. Παρόν. Καλαϊτζίδης Νικόλαος. Απόν. Κάβαλος Νικόλαος. Παρόν. Αλεπούς Νικόλαος. Παρόν. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Παρόν. Μπελής Αθανάσιος. Παρόν. Μπρέγιανης Αλέξανδρος. Απόν. Γιανακάκος Ηλίας. Απόν. Ζαπατιώτης Κωνσταντίνος. Απόν. Βλάχος Κωνσταντίνος. Απόν. Καρανάσιο Μαρία. Απούσα. Σαγρής Παναγιώτης. Απόν. Ρώτας Κωνσταντίνος. Απόν. Αναστασιάδου Κατερίνη. Απούσα. Μποντούρογλου Νικόλαος. Απόν. Καρλατήρα Μαρία. Παρούσα. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Παρόν. Παρόν. Μαγιάκης Ελευθέριος. Παρόν. Παρόν. Κούκουσας Πέτρος. Παρόν. Παρόν. Κλαπάκης Δάμων. Απόν. Ψάλτη Κατερίνη. Παρούσα. Παρούσα. Πολυχρονιάδης Δημήτρης. Παρόν. Παρόν. Και Ιατρίδης Γεώργιος. Παρόν. Ναι. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. Έχουμε την ημέρα των δημοτών. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Κουτρουμπής και ο κύριος Λόντος. Ελάτε κύριε Κουτρουμπή σε ένα μικρόφωνο. Ποια βράβες, δεν ξέρω κάτι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην πόλη μας από το θέμα που προέκυψε του ΕΟΠΗ του ΙΚΑ, στο ΙΚΑ Μαρουσίου, έγινε μία συγκέντρωση των συλλόγων, όπου και ομόφωνα έχουμε εγκρίνει ένα ψήφισμα το οποίο θα καταθέσουμε στο Προεδρείο και ας το λάβει υπόψη του. Σήμερα στις 6 12 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:30, οι πιο κάτω σύλλογοι της πόλης του Αμαρουσίου συσκέφτηκαν, προβληματίστηκαν και αποφάσισαν το πιο κάτω ψήφισμα που αφορά στην απαξίωση, αποδόμηση και τελικά κατάργηση του ΙΚΑ ΕΟΠΗ. Η ολοένα αυξανόμενη οικονομική ανέχεια των Ελλήνων πολιτών τα τελευταία χρόνια, που έχει οδηγήσει πια την κοινωνία μας σε τραγικά αδιέξοδα, καθιστά επιτακτική... Σας παρακαλώ λίγο. Καθιστά επιτακτική την ενίσχυση... την ενίσχυση της δωρεάν δημόσιας υγείας σε όλες τις βαθμίδες της. Ανταυτού το δημόσιο σύστημα υγείας αποδομείται, διαλύεται όλο και περισσότερο. Είδαμε να διαλύονται σε όλη τη χώρα τα δημόσια νοσοκομεία μας. Τώρα βλέπουμε να διαλύεται και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να απειλούνται με κλείσιμο τα πολυιατρία του ΕΟΠΗ και συγκεκριμένα του καταστήματος ΙΚΑ Αμαρουσίου. Εμείς λοιπόν λέμε όχι στην αποδόμηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Λέμε όχι στην απαξίωση και στο κλείσιμο των πολυιατρίων
του ΟΠΗ. Ζητάμε αντίθετα να έχουν οι ασφαλισμένοι μέσα στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ, μέσα στο χώρο του ΙΚΑ δηλαδή, πρώτον, δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτική ιατρική περίθαλψη. Δεύτερον, γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Τρίτον, δωρεάν συνταγογράφηση. Τέταρτον, δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις. Πέμπτον, δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις. Και τέλος, δωρεάν εμβολιασμό. Οι σύλλογοι, Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμαρουσίου η Κασταλία, Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικό Μαρούσι, τρίτον, Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Τα Ανάβρητα, τέταρτον, Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Κοινωνικός Όμιλος Η Πνοή, Ένωση Κριτών Αμαρουσίου Ο Κρυταγενής Ζεύς, Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Πολυδρόσου, Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου, Σύλλογος Σόφτσι Οικογενειακών και Φίλων Βορειοανατολικής Αττικής Ψυχικά Πασχόντων, Εξοραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Εργατικών Πολυκατοικιών Ο Άγιος Κωνσταντίνος, και 10. Παρέβαση Πολιτών Αμαρουσίου. Αυτό είναι το ψήφισμα το οποίο θα σας καταθέσω. Λόγω κάποιων διαδικαστικών δυσχεριών δεν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε τις σφραγίδες των συλλόγων. Η τοποθέτησή μου όμως αυτή και το να ακουστεί στα πρακτικά με δεσμεύει προσωπικά για ό,τι αυτό εννοείται. Αυτό έχει να κάνει το ψήφισμα το οποίο θα σας το καταθέσω. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θέτω σαν πρόεδρος του Συλλόγου Πνοή και για το οποίο σας έχω απασχολήσει και αυτό θέλω να ακουστεί στα πρακτικά, είναι ότι εδώ και 2 μήνες στην Άρεως έχουμε ακολουθήσει όλη την τυπική διαδικασία για την επικινδυνότητα 2 πεύκων που έχουν πάρει κλίση 60 και 70 μοίρες. Είναι δηλαδή σχεδόν παράλληλα προς το δρόμο και λόγω του ότι έχει πέσει πάρα πολύ βροχή και υπάρχουν άνεμοι εντάσσεως 10 μποφόρ, εγκυμονούν κινδύνους καθημερινώς. 2 μήνες σας έχουμε ενοχλήσει, έχουμε πάρει αριθμούς πρωτοκόλων τις αιτήσεις μας, έχει έρθει επιτροπή και έχει αξιολογήσει το κόψιμο των 2 πεύκων και αναμένουμε. Το λέω για να γραφτεί στα πρακτικά, μήπως και αργότερα έχουμε πρόβλημα. Η κυρία Χαλιώτη με έχει ενημερώσει ότι σύντομα θα τελειώσει η υπόθεση. Ελπίζω μέχρι τότε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ο κύριος Δημάρχος. Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε εδώ κάποιους αθλητές. Μήπως θα έπρεπε, έχετε πολλούς πολίτες. Έχουμε άλλο έναν. Άλλο, ναι. Αν θέλετε να ολοκληρώσουμε. Την υπομονή τότε των αθλητών. Λοιπόν, καταρχήν να πω και δεν ξέρω αν του διέφυγε του κυρίου Προέδρου της Πνοής, κυρία Χαριτίνη, πάλι σας παρακαλώ. Καθίστε, ρωτήσατε να πάρετε κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Λοιπόν, ο κύριος Κουτρουμπής του διέφυγε, πιστεύω, να πει ότι ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ήταν παρόν, δεν ξέρω, μάλλον σας διέφυγε, και ήσασταν εκεί και μάλιστα κατά την ομιλία μου είπα την Πέμπτη ότι θα φέρω σχετικό ψήφισμα ως Δήμαρχος Αμαρουσίου για να πάρουμε σχετική απόφαση για το ότι είμαστε αντίθετοι στο κλείσιμο και στους εξειδικευμένους γιατρούς να μην υπάρχουν μέσα στα κέντρα ολιήμερης λειτουργίας μάλιστα. Δεν πιστεύω μόνο σε αυτό το οποίο αναγράφεται. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο κέντρο κυρίως θα πρέπει να εξυπηρετεί ως
αστικού τύπου κέντρο υγείας μετά από κάποιες ώρες και όταν κανείς τραυματιστεί το δαχτυλάκι του μετά την 12η να μπορεί να βρει κάποιον να του βάλει ένα ιόδιο. Μην τρέχει στο ΚΑΤ που είναι ο πολυτραυματίας εκεί και έχει πέσει ο άλλος από τον πέμπτον όροφο στον ίδια πόρτα. Αυτό δεν ανεγράφει. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι πράγματι και άρα αμέσως μετά από την διεξαγωγή κύριε Πρόεδρε θα προτείνουμε το σχετικό ψήφισμα, κάτι το οποίο ανακοίνωσα και στην παρουσία μου εκεί και στην ομιλία μου στους υγειονομικούς και στους συναδέλφους μου, στους εκλεκτούς συναδέλφους μου που πριν έρθω δήμαρχος εκεί σε αυτό τον χώρο βρισκόμουν, ώστε σαφέστατα να ενώσουμε τα ψηφίσματά μας και ουσιαστικά να επικεντρώσουμε σε μια κοινή στόχευση. Το δεύτερο πράγματι για το θέμα των ΠΕΦΚΟΝ και όχι μόνο στο Δήμο μας αλλά στο Δήμο μας σίγουρα και στο Δήμο μας υπήρχαν προβλήματα με τις βροχές οι οποίες κάποιες εξ αυτών ήταν και ιδιαίτερα πυκνές, ποτίστηκε το έδαφος και με τους αέριδες σίγουρα δημιούργησαν κλίσεις και ίσως υπάρχει και αρμοδιότερος ημού αντιδήμαρχος που θα μπορούσε να πει και η κυρία Χαλιώτη, δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Βρεθήκαμε λοιπόν μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα να αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα επικίνδυνα πράγματα. Καλωσορίζουμε και την παράταξη. Προσήλθαν ο κύριος Μπρέγιανης, κύριος Βλάχος, σύσσωμη. Στην οποία βέβαια δεν είναι μόνο η κλίση. Πολλές φορές αυτά τα ΠΕΦΚΑ, και εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα, είχαν σχέση και με τα καλώδια της ΔΕΗ. Δεν ξέρω γι' αυτό, μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Και εκεί ξεκίναγε και το πρόβλημα των υπηρεσιών μας. Διότι αντιλαμβάνεστε, οι υπηρεσίες μας δεν μπορούν να κόψουν δέντρα που είναι κοντά στα καλώδια ή ακουμπούν τα καλώδια για ευνόητους λόγους. Η ΔΕΗ με όλα αυτά που είχαν συμβεί και με το κόψιμο του ρεύματος και όλα αυτά, δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, πάντως τρέχανε, αλλά ίσως δεν τρέχανε με τον επαρκή τρόπο. Παρά τα αυτά κατεγράφει αυτό και θα παρακαλέσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να επιληφθεί μετά της κυρίας Χαλιώτη που σας είχε δώσει αυτή την υπόσχεση να λύσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Σε ποια τσιμέντα? Στα πεζοδρόμια που φτιάχνουμε. Μήπως σας οδήγησε ο κύριος Κούκουζας εκεί να πατήσετε? Ωραία, θα παρακαλέσω να πάρουμε τώρα την... Ακούστε, για να ξεκαθαρίσω, βλέπετε ότι αν φύγουμε από τους λαϊκιστές και τον λαϊκισμό, ενώ εκ των δεξιών που ακούστηκαν κάποιες κουβέντες, και πάμε στη σοβαρότητα που θεωρώ ότι είναι σοβαρό αυτό που λέτε, να πούμε ότι όλα τα έργα γίνονται με την επίβλεψη των υπηρεσιών μας και βέβαια με τον αρμόδιο. Παρά τα αυτά θα παρακαλέσω, πάρτε τηλέφωνο τώρα κύριε Σμυρνή, τον αρμόδιο εργολάβο, να κάνει τις δέουσες ενέργειες. Αν και είναι γνωστό, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Πολυχρονιάτης δεν θέλει ούτε πεζοδρόμια να φτιάξουμε στην Πεντηπόλη. Θα ήταν ευχαριστημένος. Ξέρετε, το δεν πληρώνω είναι και το δεν φτιάχνω. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να φτιάξουμε για τους αναπήρους. Ναι, ναι, το ξέρω, αυτό το λέτε εσείς μέσα από τις λαϊκίστικες κορώνες κατά καιρούς. Λέμε λοιπόν εμείς ότι βεβαίως πρέπει να φτιάξουμε πεζοδρόμια, διότι πάνω απ' όλα όμως τα πεζοδρόμια δεν φτιάχνονται με μαγικά ραβδάκια, εκτός εάν σε άλλες χώρες που μπορεί να μας τις μνημονεύσει κανείς φτιάχνονται, εμείς δεν τις ξέρουμε. Ο Θανάης Ολυμπιακάκιας ίσως. Λέω λοιπόν, κύριε Πολυχρονιάδη, το μεγάλο λάθος που κάνετε είναι το εξής. Αυτή η διοίκηση έχει θητεία μέχρι 31 Οκτώβου το 2014. Δυστυχώς για σας θα έχει και συνέχεια, αλλά ας αφαιρέσω αυτό. Λέω λοιπόν, κύριε Πολυχρονιάδη, επειδή αυτό που λέτε
πράγματι κυκλοφορεί και αντιληφθήκαμε και τον μπομπό που είστε εσείς. Να δώσω λοιπόν, εσείς βέβαια, εσείς, εσείς το λέτε τώρα. Είστε λοιπόν άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να είστε προσεκτικός, διότι τα έργα γίνονται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Μειοδοτικούς διαγωνισμούς που η πόλη δεν τα ξέρει, με έκπτωση πάνω του 50%, με ποσά τα οποία έρχονται από προγράμματα και βεβαίως με διαδικασίες οι οποίες περνούν από 10 κύματα. Εάν εσείς στο χωριό σας, δεν ξέρω πού έχετε υπόψη σας, αν είναι εδώ, εάν το είχατε από προηγούμενες περιόδους, okay. Αν το είχατε λοιπόν από προηγούμενες περιόδους ή από άλλες χώρες που δεν ξέρω ποιες είναι στο μυαλό σας, θα σας πληροφορήσω λοιπόν ότι οι διαδικασίες τις οποίες ξέρατε στο παρελθόν, ευτυχώς για όλους μας, δεν γίνονται. Γίνονται μέσα από συντεταγμένη οδό. Αυτή η συντεταγμένη οδό που ξεκινάει πριν 3 χρόνια ολοκληρώνεται στην κατασκευή με τα λιγότερα δυνατά χρήματα και την καλύτερη ποιότητα τώρα. Εάν θέλετε εσείς, για να μην πείτε ότι είναι προεκλογικό, για 1 χρόνο να μην κάνουμε τίποτα, δεν θα το χαρίσουμε αυτό σε εσάς. Λοιπόν, εντάξει. Ελάτε κύριε Λόντο. Ενευθέτω, συγκρατηθείτε, γράψτε. Όχι, δεν μου φέρανε. Δώστε το ένα μικρόφωνο, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, το Δεκέμβριο του 2012, μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας, η ΚΕΤΕΔΑ διοργάνωσε ένα κύκλο σεμιναρίων, επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ. Σήμερα είμαστε στο Δεκέμβριο του 2013, 10 εργαζόμενοι στη συγκοινωνία συμμετείχαμε σε αυτά τα σεμινάρια. Δεν έχουμε πάρει ακόμα καμία σαφή απάντηση για το πότε θα καταβληθούν αυτά τα χρήματα. Σε επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Ζήκο, έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία, μια επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ. Η απάντηση που μου δώσετε, κύριε Ζήκο, επειδή δεν θα έχω τη δυνατότητα να δευτερολογήσω, θα σας πω ότι δεν με καλύπτει, όπως δεν καλύπτει ούτε τους συναδέλφους εργαζομένους. Εάν ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί να καταβάλει ένα ποσό λιγότερο των 2.000 δραχμών σε μια περίοδο με τόσα προβλήματα, κοινωνικά, πολιτικά, δεν υπάρχει εδώ και 2 χρόνια, δεν υπάρχει πλέον, γνωρίζετε πολύ καλά, δεν υπάρχει ούτε το δώρο των εργαζομένων. Θα παρακαλούσα, κύριε Δημαρχέ, την προσωπική σας παρέμβαση στον διοικητή του ΟΑΕΔ να καταβάλλετε, με την ευαισθησία που σας διακρίνει, να καταβάλλετε μία ίστατη προσπάθεια, μήπως και μπορέσουμε οι εργαζόμενοι να λάβουμε αυτό το ποσό, το οποίο το δικαιούμαστε και δεν μας το χαρίζει κανένας. Και τέλος θα ήθελα να σας εκφράσω και τις ευχαριστίες του προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου για την άμεση ανταπόκριση και τις διευκολύνσεις του Δήμου στα έργα για την πανήγυρη του Ιερού Ναού. Και ιδιαίτερος εσάς, κύριε Δήμαρχε, για τη χθεσινή σου παρουσία στην υποδοχή, τη λαμπρή υποδοχή των Λειψάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά. Να μεταφέρω συγγνώμη. Κλείστε λιγάκι το μικρόφωνο, κύριε Ιατρίδα, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, κύριος Δημάρχος. Ευχαριστώ και θέλω να μεταβιβάσετε τις ευχές και τις δικές μας και την ευλογία, ελπίζω, να μας την δίνει ο πατέρας Νικόλαος μέσω εσάς. Και βεβαίως, όπως έχουμε πει και το εννοούμε σε αυτή την αίθουσα, εμείς πιστεύουμε στην Εκκλησία και στις προσπάθειες που κάνει και γι' αυτό η φυσική μας παρουσία είχε ακριβώς αυτή την έννοια. Και χθες και σε όλες τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα για τα 50 χρόνια της δημιουργίας του Αγίου
Ελευθερίου και προσωπικά βεβαίως των ιερέων οι οποίοι διακονούν την προσπάθεια αυτή. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι σε αυτή ναι. την στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος πολίτης, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κύριε Ζήκο. Ναι, για το πρώτο θέμα που είπε ο κύριος Λόντος, αν και μιλήσαμε μαζί σήμερα το πρωί, εγώ θέλω να πω ότι με βάση τη σύμβαση που υπέγραψε η ΚΕΑΔΑ με αυτή την εταιρεία που έκανε το σεμινάριο, συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων ότι μόλις γίνει αποπληρωμή από τον ΑΕΔ, θα πληρωθεί και η εταιρεία, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό επίδομα των καρταντιζομένων μαθητών, δηλαδή των υπαλλήλων της επιχείρησης, οι οποίοι ήταν 11 και είναι ένα επίδομα των 100 ευρώ. Ο ΑΕΔ το περασμένο καλοκαίρι προχώρησε σε ριζικές αλλαγές όσον αφορά το πληροφοριακό του σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές των προγραμμάτων αυτών. Σε μια επικοινωνία που κάναμε εμείς με τον ΑΕΔ στις 6/12, δηλαδή πριν 2-3 μέρες, μας ενημέρωσε ο ΑΕΔ ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη ανάλογα προγράμματα που υλοποιήθηκαν το 2011. Εμάς έγινε Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2012, άρα κύριε Λόντο, όπως σας είπα και το πρωί, είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε τον ΑΕΔ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκο. Ο κύριος Δημαρχός. Κυρία Χαριτίνη, τι θέλετε? Ένα λεπτό, κάνω ανακοινώσεις. Λοιπόν, συγγνώμη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί πολίτες, όσοι βρίσκεστε σήμερα στην αίθουσα και βεβαίως και ο τύπος, οι οποίοι πάντα βρίσκονται εδώ και μας τιμούν με την παρουσία τους, να πω ότι, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε πάλι μία μεγάλη επιτυχία στην πόλη μας στο θέμα του αθλητισμού και θεώρησα υποχρέωσή μου σε αυτήν ακριβώς την χρονική στιγμή που ξέρουμε τι σημαίνει το να αγωνίζεται κανείς και βεβαίως και να πετυχαίνει. Διότι εμείς τιμούμε και αυτόν που αγωνίζεται, αλλά και εκείνον βεβαίως διπλά που πετυχαίνει μέσα από τον αγώνα του. Και θεωρούμε λοιπόν τιμή που η ομάδα Μαρούσι 2004 στο baseball κατόρθωσε να γίνει κυπελούχος και πρωταθλητής στο baseball το 2013, άρα ταμπλούχη, μία προσπάθεια, παρακαλώ τα γατάκια να απομακρυνθούν, σας παρακαλώ, έλεος, φταίω εγώ που θα φέρω το σκύλο την άλλη φορά. Και μάλιστα η ομάδα 6 φορές έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος ανδρών το 2000, 2001, 2002, 2003, 2011 και 2013 και θεωρώ, αγαπητοί συνάδελφοι, εξαιρετική τιμή να βρίσκονται αρκετοί εκ των τιμουμένων από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και κατά συνέπεια από το Δήμο μας και τους Δημότες μας, σε αυτούς οι οποίοι δώσαν τη μάχη τους και την παρακολούθησα αυτή τη μάχη όσο τουλάχιστον μου επέτρεπε ο χρόνος μου και τουλάχιστον υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον. Και σήμερα λοιπόν με πρόεδρο τον Πανάρετο τον Χριστόδουλο, τον οποίον συγχαίρουμε μαζί με τον γραμματέα, τον προπονητή που θα τους αναγνώσω και τους παίκτες που βρίσκονται εδώ σήμερα. Καλή. Θα παρακαλέσω λοιπόν, όχι τώρα, θα παρακαλέσω λοιπόν τον πρόεδρο, τον κύριο Πανάρετο Χριστόδουλο, τον γενικό γραμματέα, τον κύριο Δεπούντη Νικόλαο, τον προπονητή και τον βοηθό προπονητή, τον κύριο Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο, και τον Λεμπέση τον Κωνσταντίνο τον προπονητή, τους παίκτες,
και ο Γιουρτζόγλου Κυριάκο, που είναι και αρχηγός. Λεμπέσης Γεώργιος, Παπαευαγγελίου Ευάγγελος. Να έρχεστε προς τα εδώ, θα παρακαλέσω. Λιώμης Δημήτριος, Σαντάνα Μίγκελ, Ράσελ Μέχια, Σκιαδάς Γεώργιος, Φυρογέννης Γεώργιος, Κασίμης Θεόδωρος, Ράσουλ Άχταρ, Χατζικυριάκος Δημήτριος, Θεοδωρίδης Αθανάσιος, Δεπούντης Μαρίνος, να έρθουν εδώ κοντά μας. Ώστε συμβολικά μεν, αλλά και ουσιαστικά, να τους αποδώσουμε τη βράβευση που θα είναι από καρδιάς, και βεβαίως θα παρακαλέσω όλοι να τους συγχαρούμε, να τους επενέσουμε και πολύ περισσότερο να τους συνδράμουμε ψυχικά, και εύχομαι ηθικά σίγουρα, και εύχομαι με όποιο τρόπο μπορούμε και υλικά, εννοώ μέσω γηπέδου, για να συνεχίσουν αυτή τη λαμπρά πορεία. Και πάλι συγχαρητήρια. Ένα λεπτό να έρθουν όλοι για να το πούμε. Μισό λεπτό να έρθουν και οι άλλοι να τους Τιμή Σένεκεν στην ομάδα baseball Μαρούς 2004 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ανδρών αγωνιστικής περίοδου 2013. Δεκέμβριος 2013. Πρόεδρε, ευχαριστούμε όλοι μας την αγάπη. Ελάτε εδώ στη μέση λιγάκι να βγάλουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε. Για κρατήστε το μικρόφωνο αν θέλετε κάτι να πείτε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Δήμαρχο, γιατί είναι πραγματικά δίπλα μας πάντα. Και ευχαριστούμε βεβαίως τους αθλητάς που με πάθος, με πίστη και αγωνιστικότητα καταφέρανε και το κύπελο και το πρωτάθλημα. Και μας έχουν ανοίξει την όρεξη, κυρίως μας έχουν δώσει χαρές σε μια σκληρή καθημερινότητα. Ευχαριστούμε και τον coach, τον κύριο Λιμπέρη, τον Κώστα. Και μας κακομάθανε πια, θέλουμε και πανευρωπαϊκό. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ορίστε. Μια ανακοίνωση. Το Μαρούσι 2004, εκτός από την επιτυχία του που πήρε το κύπελο και το πρωτάθλημα, επέτυχε κι άλλη μια επιτυχία, διοικητική, να το πω έτσι. Διοργανώνει τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Αθήνα. Μπράβο. Λοιπόν, πρόεδρε, να με βοηθήσετε. Ναι. Να έρθουνε, να ξεκινήσουμε. Πολλά. Λοιπόν, και στον πρόεδρο. Thank you.
Σωματεία πρώτα. Πάνω από όλα. Θα σκάσουν. Οχτώ παραπέτατο. Έλα, Κατερίνα. Κι εμείς. Κι εμείς. Στα παιδιά που λείπουν. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, συνεχίζουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου? Ναι. Επειδή δεν είδα γραπτές. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα οι ανακοινώσεις. Θέλει να κάνει κάποια ανακοίνωση, κύριε Κούκουζα? Θα μου πει εδώ το κορίτσι μου, εντάξει. Λοιπόν, για ανακοινώσεις ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Και εσείς. Άρα προηγήστε εσείς. Σας πήρε τη θέση, κύριε Κούκουζα. Και ερωτήσεις έχει ο κύριος Φωτόπουλος. Πώς το διάβασα, πλάκα μου. Λοιπόν, ο κύριος Μαγιάκης. Πλάκα μου κάνεις. Έλα, παιδιά, σε συγκέντρωση του Σωματείου των Εργαζομένων είχε υποσχεθεί ο κύριος Γενικός Γραμματέας ότι το θέμα των 176 ευρώ του επιδόματος θα λύνονται μέχρι το, μέσα στο Δεκέμβριο. Ένα λεπτό για να κάνουμε λίγο ησυχία, δεν σας ακούω εγώ. Και κλείστε την πόρτα αν έχετε την καλοσύνη. Κάποιος να κλείσει την πόρτα. Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε μέχρι σήμερα, πολύ. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα και από ό,τι είχα και μια κουβέντα προηγουμένως με τον κύριο Γρέγο της νομικής υπηρεσίας, μου είπε ότι δεν γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται η υπόθεση με την Επίτροπο. Για ποιο θέμα, κύριε Μαγιακή, αν έχετε την καλοσύνη να το επαναλάβετε, σας παρακαλώ πολύ. Σε συγκέντρωση των εργαζομένων. Ναι. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Δήμου και νομίζω παράντως και του, όχι νομίζω και παράντως και του κύριου Σταθρίλη, του Δημάρχου, είχε υποσχεθεί στους εργαζόμενους ότι μέσα στις αρχές Δεκεμβρίου το θέμα του επιδόματος των 176 ευρώ θα είχε ρυθμιστεί ή εν πάση περιπτώσει θα είχε μπει σε κάποια πορεία. Μέχρι τώρα, λέω, ερώτησα και προηγουμένως τον κύριο Γρέγο από την νομική υπηρεσία, μου είπε ότι δεν έχει κάποια καινούργια εξέλιξη και θα ήθελα μήπως από την πλευρά της διοίκησης υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό το θέμα. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω ενώπιον του σώματος έχει να κάνει με μια κατά την άποψή μας αντιδεοντολογική συμπεριφορά του κυρίου Δημάρχου κατά την εκλογή της διοίκησης σωματείου Κρυταγιανής Ζεύς. Έχουμε πληροφορίες ότι ο κύριος Δήμαρχος παρενέβη απροκάλυπτα για την υποστήριξη ορισμένων εκ των υποψηφίων του ψηφοδελτίου του συγκεκριμένου σωματείου και θεωρούμε, δηλώνουμε και θεωρούμε πως από τη θεσμική του θέση ο κύριος Δήμαρχος δεν μπορεί να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των συλλόγων
και να υποστηρίζει ή να μην υποστηρίζει συγκεκριμένους υποψήφιους. Είναι εντελώς αντιδεοντολογικό και θα θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση. Τρίτον, θα θέλαμε να συστήσουμε στη Δημοτική Αρχή εν ώψη του ψύχους το οποίο επέρχεται να ανοίξει τις αίθουσες του Δημαρχείου ή οποιοδήποτε άλλου χώρου αυτή κρίνει κατάλληλο, προκειμένου να στεγαστούν ορισμένοι άστεγοι που δυστυχώς κυκλοφορούν και στη δική μας πόλη. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος... Θέλετε εσείς, κύριε Δημάρχη. Θα ήθελα, επειδή καλό θα είναι όταν λέμε κάτι, να το κάνουμε πιο ειδικό και όταν αναφέρεστε σε ονόματα. Παρακαλώ να μου πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Ποια ήταν η δική μου παρέμβαση στην εκλογή? Όχι, ο κύριος... για να μπορέσω να καταλάβω. Δεν ξέρω τι λέτε. Ελάτε, κύριε Μαγιάκη. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει νόημα να κάνουμε τέτοιου είδους κουβέντα. Αν θέλετε, ιδιαίτερως μπορώ να σας πω οτιδήποτε. Εάν εσείς δεν παρενεύετε, να δηλώσετε ότι αυτή τη στιγμή δεν παρενεύει και άρα οι δικές μου πληροφορίες είναι εσφαλμένες και να λήξει εκεί το θέμα. Αν φυσικά θέλετε, οποιαδήποτε στιγμή είμαι στη διάθεσή σας να έρθω και να μιλήσουμε προσωπικά για το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, θα παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, διότι πραγματικά θεωρώ ότι πάνω απ' όλα ο καθένας έχει την αξιοπρέπειά του. Όταν κάποιος δηλώνει για κάποιον σε αυτή την αίθουσα κάτι και δεν μπορεί να το έχει διασταυρώσει και το λέει για να το πει, αυτό είναι ιδιαίτερα προσβλητικό, διότι εάν φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε δημοσιογραφικά, άκουσα, το ξέρουν εδώ οι δημοσιογράφοι, συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι είναι, και μετά λέει, ρε παιδιά μου το είπανε και είπα το άκουσα. Θα παρακαλέσω λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, ή θα λέτε συγκεκριμένα πράγματα με ονόματα και διευθύνσεις, ή αυτός που το λέει δεν έχει σοβαρότητα. Συγγνώμη που το λέω τόσο ευθέως. Διότι δεν μπορεί να λέει κάποιος σε τόσες εκατοντάδες εκλογές συλλόγων που γίνονται ότι εγώ παρενέβη σε κάποια εξ αυτών. Έλεος, ας πούμε. Εάν κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, έχουν πληροφορήσει τον κύριο Μαγιάκη, διότι πιστεύω δεν τα βγάλει ο άνθρωπος από την κοιλιά του, εκτός εάν και αυτό συνέβη. Εγώ πιστεύω ότι δεν συνέβη. Το κεμπελικό σύνδρομο, επειδή για κάποιους οι οποίοι φωτίζουν με τις δικές τους πράξεις και το ήθος τους και κάποιοι προσπαθούν να το δημιουργήσουν, να το εμαυρώσουν, συγγνώμη κύριε Μαγιάκη, αλλά να είστε πιο προσεκτικός και να διασταυρώνετε αυτά τα οποία λέτε. Εκτός αν έχετε να πείτε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα κατηδίαν, αν είχατε να πείτε κατηδίαν, καθώς έμπαινα ή και στο γραφείο μου ανοιχτό είναι και τηλέφωνα με πέρατε, να μου το λέγατε. Το λέτε στα μικρόφωνα και μου λέτε κατηδίαν. Ό,τι έχετε να πείτε, πέστε το εδώ. Έχω κάτι άλλο να πω. Πάντως, αυτοί που σας διαβεβαίωσαν, ή εσείς που το λέτε, ή εσείς ή αυτός που σας το είπε, είναι ψεύτες. Ελάτε, κύριε Σταθούλη, για το θέμα του επιδόματος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μετά λοιπόν από την συγγενή συνέλευση εδώ του Σωματείου και τις ανακοινώσεις αυτές που έγιναν και την ενημέρωση από το Γενικό, κάναμε όντως συνεργασία με την νομική μας υπηρεσία και με τον κύριο Γρέγο. Ετοιμάστηκε φάκελος και επιστολή, την οποία ο κύριος Γρέγος έδωσε ένα σχέδιο και συνέχεια με το Γενικό τη συντάξαμε, με όλο το ιστορικό και με τις αποφάσεις δικαστικές και τις πρωτόδικες και τις αποφάσεις οποίες έχουν προσκομίσει το σωματείο με το δικηγόρο τους, με το αίτημά τους κλπ. Και με τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, όλο δηλαδή το φάκελο, και το καταθέσαμε στις 4/12 στο Επιτροπείο. Μάλιστα, εγώ την επόμενη μέρα, επειδή είναι σε εξέλιξη να οριστεί επίτροπος, συνταξιοθήθηκε η μόνιμη που υπήρχε και έρχεται αναπληρώτρια,
Η αναπληρώτρια μόλις με ενημέρωσαν ποια μέρα θα έρθει, δηλαδή 5 του μηνός που ήρθε, πήγα και διαζώσεις, της έδωσα από το πρωτόκολλο τους το φάκελο, την ενημέρωσα ακριβώς γιατί επηγόμαστε και μου υποσχέθηκε, γιατί αυτή είναι και στο Υπουργείο Παιδείας η γυναίκα, μου υποσχέθηκε να το μελετήσει και με εντός εβδομάδας αυτής να μας δώσει σαφή απάντηση, γιατί είχε πει και ο Γενικός, αν θυμάστε, ότι αυτή η κατεύθυνση που θα δώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, που τελικά θα υπογράψει τον όποιο συμβασμό, αν υπάρξει, και το ένταλμα, να μας δώσει την κατεύθυνσή της, την άποψή της. Πάνω σε αυτό και οι διοικητικές υπηρεσίες και η οικονομική υπηρεσία που έχω συζητήσει με τον Διευθυντή θα συνταχθούν. Πιστεύω λοιπόν μέσα στην εβδομάδα να έχουμε την απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα, όσον αφορά οικονομικά, με βάση και την, σας το είχα πει και ο Γενικός, υπάρχει στα υπόλοιπα, ας πούμε, της μισθοζίας, υπάρχει κονδύλι. Εάν υπάρχει σχετική κατάληξη, να προχωρήσουμε στην άμεση έκδοση από το λογιστήριο εντάλματος. Ωραία. Ο κύριος Κουκουζάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δύο ανακοινώσεις θέλω να κάνω. Η μία αφορά μία απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας πρόσφατη που αφορά στην ίδρυση επαγγελματικού λυκείου στην πόλη μας. Καταρχάς να δηλώσω ότι εφόσον υπάρχει μία τέτοια απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα εφόσον δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη να ερχόταν και εκτός ημερήσιας διάταξης. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχει κατεπήγον της υπόθεσης. Πρέπει μέχρι τις 20 Δωδεκάτου να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι αυτή θα ήταν ομόφωνη, για να σταλεί αρμοδίως στα Υπουργεία. Επικοινώνησα μαζί σας μέσω της γραμματέας σας αρκετά σύντομα και σας είχα πει για αυτή την υπόθεση, κύριε Πρόεδρε, τη συμπροσοχή σας, η οποία με ενημέρωσε βεβαίως ότι θα γίνει στο επόμενο συμβούλιο αυτό το θέμα. Όμως εφιστώ την προσοχή ότι στο επόμενο συμβούλιο οι μέρες πια είναι πολύ λίγες. Είναι στις 17 του μηνός, νομίζω, θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει οπωσδήποτε. 19 θα το κάνουμε. 19, τότε είναι ακόμα λιγότερες. Στις 20 του μηνός πρέπει να έχει φύγει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη διαδικασία να περάσει από την περιφέρεια, να εγκριθεί, να γυρίσει. Υπήρχε όμως η δυνατότητα σήμερα να έρθει εκτός ημερήσιας διάταξης. Και ο κύριος Καρλάφτης είναι σύμφωνος, το πέρασε άλλωστε και από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Άλλα θέματα τα οποία ψηφίστηκαν την ίδια μέρα στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη. Αυτό για πραγματικά κατεπήγον λόγο νομίζω ότι θα έπρεπε να έρθει εκτός ημερήσιας διάταξης. Δεν το γνωρίζω, κύριε Κούπου, θα απαντήσει ο κύριος. Βεβαίως. Αυτό όμως που θα ήθελα και από τον κύριο Καρλάφτη και από εσάς θα ήταν η δέσμευση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρθει αυτή η απόφαση ομόφωνα, φυσικά από μέρους μας θα υπάρχει θετική ανταπόκριση, αλλά και να επισπευτούν οι διαδικασίες ώστε μέχρι τις 20 του μηνός να υπάρχει αυτό το αίτημα προς το Υπουργείο. Να πω και το δεύτερο ή θα απαντήσει ο κύριος Καρλάφτης. Ελάτε, κύριε Καρλάφτη. Καλύτερα να απαντήσω. Κύριε Κούκουζα, πρέπει να καταλάβετε, αν και το είπατε κατά κάποιον τρόπο, ότι κρούεται ανοιχτές θύρες. Όταν εγώ πήρα αυτή την εισήγηση από το σύλλογο της ΕΠΑΣ, που σήμερα λειτουργεί, πήγα το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης στην Επιτροπή Παιδείας και μάλιστα χωρίς συγκεκριμένη εισήγηση, διότι δεν είχαμε προλάβει να γράψουμε την εισήγηση και το έκανα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή ήξερα τις προθεσμίες. Έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση, δεν προλαβαίναμε να γράψουμε την εισήγηση για σήμερα, γι' αυτό το λόγο έχοντας ρωτήσει και το τομέα του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και ξέροντας ότι στις 17 θα γινόταν δεύτερο συμβούλιο, έτσι, γι' αυτό το λόγο είπαμε να κάνουμε με την ησυχία μας την εισήγηση, να μαζέψω όλα τα στοιχεία που έπρεπε να μαζέψω, γιατί δεν τα είχα όλα τα στοιχεία, γιατί χρειάζεται και από το οικονομικό τμήμα του Δήμου να υπάρχει συγκεκριμένη εισήγηση, έγκριση μάλλον, για το ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες πιστώσεις για να λειτουργήσει το νέο ΕΠΑΛ. Έτσι λοιπόν, μαζεύοντας όλα αυτά τα στοιχεία, η εισήγηση θα είναι έτοιμη και στο επόμενο συμβούλιο, για το οποίο ήδη είχα πληροφορηθεί ότι θα είναι πριν τις 20, γιατί ξέρω ότι τα όρια που λέτε, θα έρθει εδώ και με χαρά θα δεχτώ ομόφωνα να ψηφίσουμε όλοι αυτή την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και κατ' επέκταση της Δημοτικής Αρχής. Αγαπητέ συνάδελφε, αν δεν έχουμε
περισσότεροι έχουμε την ίδια ευαισθησία με σένα, εγώ και σαν εκπαιδευτικός, για πολλούς λόγους, έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το ΕΠΑΛ, το οποίο θα περιλαμβάνει κάποιες καινούργιες ειδικότητες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ του Αμαρουσίου. Και έτσι θα δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας και στα παιδιά του Δήμου μας, αλλά και σε κάποια άλλα των γύρω Δήμων, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν σπουδές σε αυτές τις ειδικότητες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στα δύο λειτουργούντα ΕΠΑΛ του Δήμου μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Καλάφτη. Συνεχίστε, κύριε Κουκούζα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μόνο μία παρατήρηση. Εξετάστε το εσείς αν αυτό το θέμα αξίζει να έρθει έστω και σαν μοναδικό θέμα σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Αλλιώς πραγματικά θα έχουμε μεγάλη ευθύνη σαν Δημοτικό Συμβούλιο αν δεν προλάβουμε την ημερομηνία. Το δεύτερο θέμα αφορά σε ένα θέμα το οποίο το είχαμε θέσει και σαν ερώτηση και στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά στην έκθεση που έγινε στη Χελέξπο στις 30 Δεκάτου. Σας είχαμε προειδοποιήσει τη διοίκηση ότι εσείς ως εκφράζοντας το Δήμο είχατε βάλει το Δήμο να πάρει υπό την αιγίδα του την έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Χελέξπο όπου οι εκθέτες θα εκθέταν τα διάφορα προϊόντα τους αγροτικά κατά κύριο λόγο. Σας είχαμε πει και σας είχαμε παρουσιάσει την κοινή υπουργική απόφαση η οποία απαγόρευε τη διάθεση και την πώληση μέσα στις εκθέσεις. Σας είχαμε μάλιστα εφιστήσει την προσοχή ότι αυτό το πράγμα θα γίνει γιατί διαφημιζότανε. Μετά μάθαμε ότι ήταν και προαπαιτούμενο να πουλάνε οι εκθέτες για να λάβουν μέρος και σας είχαμε ζητήσει να υπάρξει κάποια επιτροπή από την διοίκηση και τον Δήμο που να ελέγξει αυτό το πράγμα και να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, νομικές φυσικά, ώστε να το απαγορεύσει επειδή κανένας από τους εμπόρους δεν θα τολμούσε να το κάνει αυτό γιατί θα έμπαινε στη μαύρη λίστα του Αθηνοράματος. Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, από τη μεριά σας υπήρξε μια άμεση ανταπόκριση. Όταν σας ειδοποίησα το Σάββατο το μεσημέρι ότι γίνεται κατά κόρον πώληση προϊόντων, πήρατε αμέσως την αστυνομία και την καλέσατε να επέμβει. Το ίδιο έκανα και εγώ. Όμως το 100 ποτέ δεν πήγε και λυπήθηκα πραγματικά και πραγματικά εδώ πέρα χρειάζεται μια απάντηση από τον κύριο Δήμαρχο όταν είδα σε φωτογραφία και σε δελτίο τύπου τον κύριο Δήμαρχο να συνοδεύει την κυρία Κεφαλογιάννη, την Υπουργό και να παρίσταται σε αυτήν την έκθεση, να δοκιμάζει βεβαίως τα εδέσματα, ίσως να συνομιλεί και με τους εκθέτες και το εμπόριο, γιατί προεμπορίου πρόκειται, να γίνεται μπρος στα μάτια του. Υπήρχαν όλοι οι εκθέτες που λάγανε, άλλοι μεταμιακές, άλλοι χωρίς, τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα όμως ήταν σαν να νομιμοποιούσε αυτό το γεγονός της πώλησης των προϊόντων, πράγμα το οποίο είχε παραδεχτεί και ο κύριος Αντιδήμαρχος και όλοι σας ότι ήταν παράνομο. Με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Δήμαρχος και η διοίκηση κατ' επέκταση δεν προστάτευσε καθόλου τους εμπόρους. Και μάλιστα εδώ έχουμε μία αντίθεση, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να καλεί την αστυνομία να επέμβει και να επιβάλλει τον νόμο και ο κύριος Δήμαρχος να είναι παρόν σε αυτή την έκθεση, να γίνεται το εμπόριο μπροστά στα μάτια του και να μην κάνει καμία εκτίμηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, κύριε Κουκούζα, έγινε αυτή η ενέργεια όπως και εσείς το αντιληφθήκατε. Κατεγράφει πώληση, δηλαδή, κύριε Γαρδέλη. Ναι, ναι. Κατεγράφει που λάγανε προϊόντα. Που λάγανε κατεγράφει προϊόντα. Αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, δεν κατεγράφει δηλαδή, από την αστυνομία, δεν ήρθε η αστυνομία. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν αποδείξεις. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ να κάνω την εξής τοποθέτηση. Επειδή δεν ξέρω, συνήθως παίρνουν το Δήμαρχο. Εάν ο κύριος Κουκουζάς, για ό,τι συμφέρει, παίρνει τον πρόεδρο, καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι. Αλλά μη μου ζητάτε εμένα εξηγήσεις για κάτι το οποίο μετά από αρκετές μέρες μου το λέτε. Είναι σαφές ότι ο Δήμαρχος, διότι θα σας πω ότι έχετε, δεν θέλω να πω επειδή κάνει και ζέστη, τώρα μπορεί να έχετε λιγάκι έξαψη. Λέω λοιπόν ότι προσέξτε λιγάκι, διότι σας έχει πιάσει ίσως η ζέστη εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Αυτό που έκανε ο Δήμαρχος και βεβαίως με το θεσμικό παράγοντα του Υπουργείου Τουρισμού, διότι εγώ πήγα για κάποια λεπτά εκεί,
και μάλιστα και με τον πρόεδρο της Κελέκφορ και με άλλους παράγοντες επισκεφτήκαμε να δούμε τα προϊόντα τα οποία παράγει η Ελλάδα. Την ξέρετε την Ελλάδα? Εάν εσάς λοιπόν η παραγωγή εκλεκτών προϊόντων της Ελλάδος έναν δήμαρχο θα πρέπει να τον αφήσει αδιάφορο, τότε είναι δικό σας πρόβλημα, δεν δικό μου. Εάν κάποιοι κάναν κάτι το οποίο εμένα δεν μου κοινοποιήθηκε, ούτε το είδα, εγώ δεν είδα κάποιος να παίρνει και να φύγει με τσάντες από εκεί μέσα, είδα εκθέτες οι οποίοι πηγαίναν λιανέμποροι για να δουν το εκλεκτό κρασί από την Κεφαλονιά, τα μήλα από τη, δεν ξέρω εγώ από πού, και δεν είδα τσουβάλια μήλα για να πουλάνε, δεν ήταν μανάβικο εκεί, ήταν εκθέτες από συγκεκριμένα σημεία της χώρας οι οποίοι θέλουν να δημοσιοποιήσουν την ποιότητα η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από όλη την Ευρώπη. Βεβαίως και η ευαισθησία του Δημάρχου ήταν να δει κάτι που έγινε πρωτόγνωρα στην πόλη μας και να δούμε και να δοκιμάσουμε σε κάποιους οι οποίοι είχαν αυτή τη διάθεση και να τους πούμε το άριστο ή το μη άριστο ή κάποια... Αυτά τα οποία λέτε εσείς, εάν δεν τα αποδείξετε, διότι θα πρέπει σαφέστατα να ενημερωθεί η επιχείρηση, κύριε Αρμόδη, η αντιδήμαρχη και ο επιχειρηματίας, διότι εμείς όταν εμείς πληροφορηθήκαμε ήταν η έκθεση. Εάν ο κύριος Κούκουσας όταν θα καλεστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες αποδείξει αυτά τα οποία λέει στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, τότε σαφέστατα θα έπρεπε να ενημερώσετε και το δήμαρχο αυτής της πόλης για να ξέρει, όχι να ακούει τις παραφιλολογίες του κυρίου Κούκουσα, αλλά να ακούει αυτά που πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Αν εσείς το είδατε, θα πρέπει φυσικά και να το αποδείξετε κάποια στιγμή όταν θα καλεστείτε. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κούκουσα. Όταν κληθώ, κύριε Πρόεδρε, θα το αποδείξω. Λοιπόν, εγώ ενημέρωσα τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ως όφυλα, ως μέλος Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Πρόεδρος, αν δεν ενημέρωσε τον Δήμαρχο, δεν είναι δικό μου θέμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημαρχέ, εντάξει. Με τι αρμοδιότητα ενημερώσατε τον Πρόεδρο, σαν Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, φυσικά, δηλαδή. Φυσικά. Είναι αρμόδια αρχή του Δήμου. Μα τι λέτε, κύριε Δημαρχέ. Για σκεφτείτε λιγάκι. Δεν μπορώ να ενημερώσω και τον Αντιδήμαρχο μπορώ να ενημερώσω. Αυτό σας λέω. Μα υπάρχει συγκεκριμένος φορέας παρέμβασης. Τέλος πάντων, δεν θα μου υποδείξετε ποιον θα ενημερώσω. Μα δεν σας υποδείξω. Ενημερώστε και τον Πάπα της Ρώμης. Μιλάμε για τη σοβαρότητα των ενεργειών. Γι' αυτό μιλάμε. Ενημερώστε και τον Πάπα. Μπορεί να έρθει ο Πάπας και να με ενημερώσει. Τελειώσατε να πάρω το λόγο, γιατί είχα το λόγο και με διακόψατε. Ενώ δεν το έχω κάνει ποτέ για εσάς. Αλλά είναι και άλλα ζητήματα εδώ. Τα οποία... Ναι, ναι, κύριε Δήμαρχε. Ναι, κύριε Δήμαρχε, αν δεν. Εγώ να αφήσω και τον χρόνο να μιλήσετε κι άλλο. Θέλετε. Ελάτε, κύριε Κούκουζα. Θέλετε, εντάξει. Θέλετε. Κύριε Κούκουζα. Άμα θέλετε, έχετε το δικαίωμα εκ του νόμου να παίρνετε το λόγο όποτε θέλετε και να μιλάτε όσο θέλετε. Ελάτε. Αλλά μην με διακόπτετε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε και ξέρω ότι γινόταν αυτό το πράγμα μέσα στην. Έκθεση. Όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος περί προϊόντων και εκθετών είναι σωστά. Και πρωτόγνωρη ενέργεια ήταν και παραγωγικοί φορείς ήταν και φέρανε πρωτόγνωρα και ποιοτικά προϊόντα. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι ομνύουν στους νόμους πρέπει να τους προστατεύουν ή να τους τηρούν ή να βλέπουν αν τηρούνται. Γιατί δεν είναι μόνο ο θεσμικός ρόλος του Δημάρχου να πάει και καλά έκανε και πήγε στην έκθεση. Δεν είπα εγώ να μην πάει. Αλλά όταν είχαμε προειδοποιήσει από το προηγούμενο συμβούλιο και ήταν παρόν ο Δήμαρχος, μην μας λέει ότι το μάθε τώρα μετά από 5 μέρες ή 10 μέρες. Το ξέρε 10 μέρες πριν. Ας είχε το νου του. Ευχαριστώ. Και τα περί. Τέλος πάντων Ελλάδας, αν ξέρω. Και καλά, καλά και άλλα. Και, άλλα. Και περί ζέστης και τέτοια, κύριε Δήμαρχε, εντάξει. Εντάξει, χρειάζεται μια σοβαρότητα και νομίζω ότι κρατήστε τη. Δεν θα κάτσω να ακούω άλλο τέτοια πράγματα από εσάς. Υπάρχουν επιχειρήματα, μπορούμε με επιχειρήματα να παρουσιάζουμε τις απόψεις μας. Όχι με τέτοιες, ας πούμε, φράσεις. Ευχαριστώ. Κ.
Κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Επειδή πραγματικά και εγώ δεν μπορώ τις μπουρδες, λέω λοιπόν ότι φέρτε τις αποδείξεις, διότι κύριε Πρόεδρε είστε υποχρεωμένος να στείλετε στους αρμοδίους φορείς τα πρακτικά και να ζητήσουμε εξηγήσεις. Αυτές οι εξηγήσεις, εάν πράγματι είναι αληθινές όπως μας τα είπε ο κύριος Κούκουζας, κακώς δεν μας έφερε τις αποδείξεις, γιατί και εμείς Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε. Μα ασχολιόμαστε τώρα με αιτιάσεις, αν μας κατέθετε εδώ λοιπόν τις αποδείξεις. Εγώ λοιπόν όση ώρα ήμουνα εκεί δεν είδα αυτό που λέει ο κύριος Κούκουζας να γίνεται. Επαναλαμβάνω, ήταν για λιανέμπορους και είδα και αρκετούς από την πόλη που είχαν πάει να δουν τους παραγωγούς. Εάν ο κύριος Κούκουζας μετά από τα πρακτικά που πρέπει να τα στείλετε για να δούμε αν πράγματι έτσι είναι μας φέρει και τις αποδείξεις, βεβαίως θα πρέπει να ζητήσουμε από τους αρμοδίους τις ευθύνες προς αυτούς που κάναν την έκθεση. Εάν όμως δεν συνέβη αυτό, πάει να πει ότι όπως ακριβώς πριν λίγο ακούσαμε τις διαδικασίες με τους κρυπτογενείς ζεύς και αυτά τα οποία άκουσα, λες και εγώ ήμουν αστυνόμος να κάθομαι όλη μέρα πίσω από την κολόνα να δω αν πήρε κάποιος, την ώρα που επαναλαμβάνω μεγάλη παραγωγή, μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις ανθρώπων, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές που κάνει ο κάθε ένας παραγωγός, ήρθε να πουλήσει εδώ ένα κιλό για να πάει να πούμε, αυτά είναι αστεία πράγματα που λέει. Καλό λοιπόν κύριε Πρόεδρε να φέρει τις αποδείξεις ο κύριος Κούκουζας στο επόμενο συμβούλιο, ανεξάρτητα το τι θα κάνουν εκείνοι στους οποίους θα τους πάτε τα πρακτικά. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Πολυχρονιάδης. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι για άλλη μια φορά από τις εισηγήσεις που μας ήρθαν για το Δημοτικό Συμβούλιο, την ημερήσια διάταξη του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, έλειπαν πάλι οι εισηγήσεις 7 θεμάτων. Προσπαθήσαμε να τις βρούμε, είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία το πρωί με το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, είπαν θα στείλουν κάποιο mail με αυτά που έλειπαν. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχουν 7 εισηγήσεις. Νομίζω ότι η τακτική που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή για αυτό το ζήτημα είναι πάγια. Να μην στέλνονται εισηγήσεις εγκαίρως, να τις ψάχνουμε, να τις βρούμε, να μην ξέρουμε τελικά ερχόμενοι εδώ για ποιο πράγμα καλούμεθα να ψηφίσουμε, μόνο τον τίτλο. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια και ενέργεια που υποβαθμίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεύτερον, θα θέλαμε από το βήμα αυτό να καταγγείλουμε τις πρακτικές και τις διαδικασίες της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες ακολουθήθηκαν αναφορικά με το δημόσιο απολογισμό που έκανε η Δημοτική σας Αρχή την Κυριακή που μας πέρασε. Λοιπόν, μετατρέψατε μια κορυφαία διαδικασία σε προεκλογική φιέστα χειρίστου είδους, στέλνοντας χιλιάδες SMS, μόνο σε μένα, στο κινητό μου και τα έχω εδώ, στείλατε 2 SMS. Φανταστείτε τι χιλιάδες, σε πόσες χιλιάδες άλλους δημότες στείλατε τέτοια SMS, βάλατε λεωφορεία, επιστρατεύσατε τα μέλη των συλλόγων που ελέγχετε, τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, όλο τον παραταξιακό σας μηχανισμό, και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να κάνετε μια χαμηλής μαζικότητας συγκέντρωση, έτσι, για να διαφημίσετε ένα ανύπαρκτο έργο. Διότι είστε η Δημοτική Αρχή του ανύπαρκτου έργου, του δημόσιου έργου, του δημόσιου απολογισμού, που κατά τη γνώμη μου ήταν απολογισμός της Εσχήνης. Διότι εδώ πέρα μιλάμε, τι να δούμε? Το απροσπέλαστο κέντρο σε οχήματα και πεζούς από τα έργα βιτρίνας που κάνετε? Τους πλημμυροπαθείς του Φεβρουαρίου του 2013 στο Μαρούσι του 21ου αιώνα, που τους έχετε και εισήγηση σήμερα, λέει, να αποζημιωθούν σε μια πόλη που δεν έχει ακόμα αγωγούς ευρείων υδάτων? Τι να πρωτοπούμε, τη Σκινσέπ και τους εργαζόμενους που έχετε διαλύσει εφαρμόζοντας πολιτικές μνημονιακές εκπορευόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση που στηρίζετε? Αυτό ήταν ο απολογισμός σας. Λοιπόν, αλλά τις ίδιες πρακτικές που ακολουθήσατε ως κομματάρχες άλλων εποχών για το δημόσιο απολογισμό, ακολουθήσατε και στις εκλογές της Ένωσης Κριτών ο Κρυταγενής Ζεύς, για να ελέγξετε ένα σωματείο μαζικό. Αλλά το 9-0 ήταν η καλύτερη απάντηση.
Και αυτή την απάντηση θα πάρετε και στις δημοτικές εκλογές. Να το ξέρετε. Γιατί αυτά κάνατε και στον Κρητάγενή Ζεύς. Στην Ένωση Κρητών. Ναι, ήταν η σύζυγός μου Κρητικιά. Και πήγατε, ζητήσατε και όλα, στείλετε και άνθρωπο, μισή Κρητικιά είναι. Να ζητήσετε να ψηφίσετε. Χωρίς να είστε γραμμένος στον Ένωση Κρητών. Γιατί έτσι είναι. Μην μας λέτε που τα ξέρουμε. Τα ζήσαμε, τα βλέπουμε. Γιατί θελήσατε να ελέγξετε άλλον ένα σύλλογο που δεν ελέγχεται. Και το κάνατε με συνειδητό στόχο. Έρχονται δημοτικές εκλογές. Αυτά λοιπόν κάνατε και στο δημόσιο απολογισμό. Ποιος ξέρει πόσα πληρώσαν οι δημότες για τα SMS, τα λεωφορεία. Δεν μας λέτε, δεν μας απαντάτε. Και το τελευταίο που θέλουμε να πούμε για το ψήφισμα που κατέθεσαν οι σύλλογοι για το ΕΟΠΗ, για το μεγάλο αυτό αγώνα που δίνουν οι γιατροί του ΕΟΠΗ, για να υπάρχει δημόσια υγεία. Θα ήταν καλό το Δημοτικό μας Συμβούλιο να υιοθετήσει αυτό το ψήφισμα που καταθέτουν οι μαζικοί σύλλογοι και οι φορείς. Και ας διαφωνούμε σε εμείς ορισμένα, θα το αποφευθούμε μετά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που λείπαν σήμερα, και αυτό δεν γίνεται συνέχεια, και αν γίνεται συνέχεια, γίνεται για το λόγο ότι οι υπηρεσίες φέρνουν τελευταία στιγμή θέματα τα οποία πρέπει να περάσουν γιατί έχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Το δεύτερο είναι ότι τα 6 ή 7 θέματα τα οποία δεν υπήρχαν σήμερα σε φωτοτυπίες, αν δεν προλάβανε τώρα να τα στείλουν με email γιατί ήταν τελευταία στιγμή, δεν προλάβανε, δεν μπορώ να τους κρατήσω παραπάνω από τις 3 η ώρα. Αλλά ξέρετε ότι και τα 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ήταν χαλασμένα, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες. Γι' αυτό κιόλας έγινε αυτή η ολιγορία, αν θέλετε να το πω έτσι. Αλλά συνήθως όμως τα θέματα εδώ είναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έχω επαναλάβει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από το Προεδρείο να μην φέρουμε τα θέματα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κρύψουμε κανένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλώς υπάρχουν τεχνικοί λόγοι και υπηρεσιακοί λόγοι που πολλές φορές καθυστερούν. Αυτός είναι ο λόγος, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Όχι, έχουμε και το ανακοινώσεις. Ναι, έχουμε και κάποιες ερωτήσεις του κύριου Φωτόπουλο και μετά να σας δώσω το λόγο για να πρωτού μπούμε στα θέματα. Ελάτε, κύριε Φωτόπουλε. Οπότε θα πάρω τότε το λόγο να απαντήσω και στον εκλεκτό συνάδελφο. Μετά μείνω. Ελάτε, κύριε Χαλιώτη. Ένα λεπτό, κύριε Χαλιώτη. Ένα λεπτό. Ελάτε, κύριε Φωτόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα κάνω ερωτήσεις, δεν ήθελα να κάνω ανακοινώσεις. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν να κάνει αυτό που είπε ο κ. Μαγιάκης για τα 176 ευρώ. Είμαστε σε αναμονή και καλούμε και τους εργαζόμενους να είναι σε ετοιμότητα για την δέσμευση που είχε η Δημοτική Αρχή απέναντί τους για αυτό το επίδομα. Παρόλο που εμείς δεν είμαστε υπέρ της επιδοματικής πολιτικής, θα αναμένουμε. Το δεύτερο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, το είχαμε ξαναθέσει πριν περίπου 6 μήνες. Και τότε είχαμε λιδωρηθεί ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για την κατάσταση που υπάρχει στο αμαξοστάσιο του Δήμου, στο οποίο εργάζονται οι περισσότεροι εργαζόμενοι του Δήμου μας και σε επίσκεψή μας σήμερα φαίνεται ότι η κατάσταση, αντί να καλυτερεύσει, χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Με αποτέλεσμα να εγκυμονούν πολύ σοβαροί κίνδυνοι και για την υγεία και για την ασφάλεια των εργαζόμενων, αλλά και για τη μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το αμαξοστάσιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, αυτές είναι οι φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει. Είναι μακρινές, δεν θα τις καταθέσουμε στα πρακτικά, θα τις στείλουμε και στον τύπο για να δημοσιευθούν, για να μην μας ξαναπείτε μετά, κύριε Αντιδήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι τραγική η κατάσταση και δεν το λέμε ούτε με κανέναν λαϊκιστικό τρόπο, αλλά πραγματικά περιμέναμε 6 μήνες μετά από την πρώτη μας αναφορά σε αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον να παρθούν κάποια μέτρα. Καταλαβαίνουμε ότι είχατε βάλει και στον προϋπολογισμό κάποια κονδύλια για να δημιουργηθούν, να καλυτερεύσει ο χώρος αυτός. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε, και όχι εμείς φυσικά, δεν μπορεί να περιμένουν και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους και την υγεία τους οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτό το χάλι. Γιατί πραγματικά πρόκειται για χάλι. Ζητάμε άμεσα να παρέμβετε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, και να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα έτσι ώστε οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο του αμαξοστασίου πραγματικά να είναι σύγχρονες και όχι να είναι τρίτοκοσμικές σε παράγκες,
σε σκουπίδια μαζί με ανθρώπους, σίδερα παρατημένα, που κάλλιστα χωρίς φωτισμό οι χώροι, χωρίς εξαϊσμό κτλ. Κτλ. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν θέλουμε να κάνουμε καμία παρέμβαση στον τρόπο και στο πώς θα λύσετε αυτό το ζήτημα. Αλλά χρειάζεται να το λύσετε χθες, πριν γίνει κανένα ατύχημα. Το τρίτο που θέλαμε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, να σας επιστήσουμε την προσοχή και να ρωτήσουμε, είναι οι υπηρεσίες, αν έχετε δώσει εντολή, να καταγράψουν τις οικογένειες στο Μαρούσι που σήμερα είναι χωρίς ρεύμα, που τους έχουν κόψει το ρεύμα οι ΔΕΗ, και όχι για να μπω και σε αυτή τη διαδικασία που ακούγεται τις τελευταίες μέρες περί ρολογίας, όχι από χόμπι, γιατί δεν υπάρχει κανένας που από χάρη γούστου του κινήματος δεν πληρώνω, να διακινδυνεύει την σωματική του ακυρεότητα αυτουνού, της οικογένειάς του και των παιδιών του, μένοντας στο ψύχος μέσα σε ένα σπίτι. Άρα, χρειάζεται σήμερα να λάβουμε όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει, να καταγραφούν αυτές οι οικογένειες που βρίσκονται χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, στο Μαρούσι του 2013, και να καλέσουμε αυτές τις οικογένειες, εμείς τις καλούμε και μέσα από τη Λαϊκή Επιτροπή του Αμαρουσίου και μέσα από τα σωματεία και μέσα από τους μαζικούς φορείς, υπάρχουν τέτοιες κατεγραμμένες οικογένειες, αλλά δεν μπορούμε να τις καταγράψουμε όλες. Χρειάζεται ο Δήμος Αμαρουσίου να αναλάβει και αυτό με τις υπηρεσίες αυτό το έργο και να μας φέρει ένα απολογισμό άμεσα. Και το τρίτο, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα σταθούμε σε ένα τέταρτο. Το πρώτο το παραβλέψαμε, γιατί ήταν ήδη τα 176 τοποθέτηση και αλλού συναδέλφου. Τέλος πάντων, το είχαμε ξαναπεί ότι η εταιρεία που έχει πάρει την εργολαβία για να αναγείρει το νέο Lidl στη Χατζιαντωνίου, καλός ή κακός, ήταν η τοποθέτησή μας σαφής ότι... Τώρα, Lidl Βασιλόπουλος, ένα πολυκατάστημα μέσα στο Μαρούσι. Έχει καταλάβει το πεζοδρόμιο, το δρόμο, τους χώρους στάθμευσης γύρω-γύρω από ένα τετράγωνο. Πρόσφατα μας είχε ζητήσει να τους κόψουμε και κάποια δέντρα γιατί τους ενοχλούσανε. Τα φορτηγά πηγαίνουν και έρχονται μέσα στο κέντρο του Αμαρουσίου. Με όλα αυτά που σαν αποτέλεσμα μπορεί να έχουν χώματα μέσα στους δρόμους, βουλώνουν οι αποχετεύσεις, βουλώνουν τα φρεάτια και σε πλημμυρικές καταστάσεις, κύριε Δήμαρχε, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Αυτός ο εργολάβος δεν είναι ούτε της νομαρχίας, ούτε δικός σας, ούτε δικός μας, για να μπορούμε να τον ελέγξουμε. Αλλά παρεμβαίνει μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας, κινείται μέσα στην πόλη μας, χρειάζεται άμεσα να κάνετε όποιες ενέργειες χρειάζονται για να τηρεί να συμμαζευτεί λίγο αυτός ο άνθρωπος και να μην κάνει κατάληψη του χώρου με τον τζαμπουκά. Ευχαριστώ. Στον κύριο Φωτόπουλο, ο κύριος Δήμαρχος, για να κλείσουμε τα θέματα τα προημερήσια. Λοιπόν, να δώσω κάποιες απαντήσεις και βεβαίως να δώσω και εγώ κάποιες ανακοινώσεις, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί και καμιά φορά γινόμαστε μονότονοι, άθελά μας, αλλά αυτοί οι οποίοι ερωτούν μονότονα, ενώ παίρνουν τις απαντήσεις, επανέρχονται με τον ίδιο τρόπο. Και αναφέρομαι βέβαια στο κίνημα «Δεν πληρώνω». Το ρώτησα κιόλας αν εσείς έχετε και διακοπή ρεύματος ή πληρώνετε τελικά. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι μην ανοίγετε ανοιχτές θύρες. Δεν έχετε την κυβωτό της αλήθειας. Δεν είστε εκείνος ο οποίος προσέχει ομφαλοσκοπικά όλη η πόλη. Η πόλη επέλεξε και επέλεξε ότι θέλει, κατά την άποψή σας, σας λέω, δεν έχετε την αλήθεια. Μπορείτε να το λέτε στον καθρέφτη και να αυτοβασκαλίζεστε και να λέτε μπράβο, ωραία τα λέω, συγχαρητήρια. Όμως ζούμε σε δημοκρατία και η δημοκρατία λοιπόν μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο είμαστε πιστοί έγραφε ότι θα φτιάξουμε
το κέντρο. Δεν μας ξυπνήσαμε μια ωραία πρωιά και λέμε θα φτιάξουμε το κέντρο. Α, ωραία, βρήκαμε και τα λεφτά, έβρεξε λεφτά. Όχι. 6 χρόνια παλεύεται αυτή η ιστορία και στην οποία ιστορία, δυστυχώς για σας, πιστέψτε με και το καταγράφω στα πρακτικά, τον Απρίλιο όταν θα τελειώσει το κέντρο, επειδή βεβαίως θα είμαστε εκείνοι που θα δημοσιοποιήσουμε τις εκφράσεις σας, θα είστε στεναχωρεμένος. Όχι για αυτό που θα βλέπετε, γι' αυτό θα είστε ευχαριστημένος και οι αδελφοί σας, επειδή είχε εκείνο το ατύχημα, αλλά για εκείνα τα οποία λέτε σήμερα. Λέω λοιπόν ότι αυτό το απροσπέλαστο κέντρο θα είναι προσπελάσιμο με μεγάλη υπεραξία σε μια δύσκολη εποχή της χώρας. Και αυτό το ξέρουν οι ιδιοκτήτες ήδη που σε αυτούς τους πεζόδρομους έχουν νοικιάσει τα μαγαζιά τους μέσα σε ένα μήνα. Δεν το ξέρετε εσείς. Εγώ δεν έχω μαγαζί, δεν το ξέρω. Το ξέρω μόνο από αυτό το οποίο ως απάβγασμα της προσπάθειας θα το δείτε εσείς ως τελικό αποτέλεσμα. Στα Ούμβρια. Μην χτυπάτε ανοιχτές θύρες. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ. Είμαστε η διοίκηση μετά από 100 χρόνια, δεν ξέρω, 30, 5, 2, η οποία ολοκλήρωσε όλες τις μελέτες των Ούμβριων υδάτων. Δυστυχώς για σας, ολοκληρώνουμε και την οριοθέτηση του ρέματος. Χωρίς αυτό δεν μπορούσαν να γίνουν Ούμβρια. Εδώ όλοι μιλάνε για πρέπει, χωρίς κανένας πώς. Κλείνει αυτό, ολοκληρώνεται, παρά τις αντιθέσεις κάποιων έτσι που έχουν κάνει λυσαλαίες προσπάθειες να μην ολοκληρωθεί και αυτό. Αυτό θα γίνει ΦΕΚ μέσα στο Γενάρη, πιστεύουμε, μέσα από την πίεση που κάνουμε στις αρμόδιες αρχές. Από εκεί και πέρα, τα Ούμβρια, για να πληροφορηθείτε, ήδη ξεκινούν στο στούντιο, ήδη η εργολαβία της περιφερίας, γιατί τι γίνεται εδώ. Λέει, ξέρεις, λέει, το κέντρο κάθονται και περηφανεύονται, δεν τα κάνουμε δικά τους λεφτά, τα κάνουμε την περιφέρεια. Τώρα βγήκαν άλλο, έτσι. Ήρθε η περιφέρεια και λέει, ρε παιδιά, θέλετε λεφτά, πάρτε τα λεφτά. Εάν τα κάναμε με λεφτά του Δήμου, θα λέγανε που πληρώνουν οι δημότες. Δεν τους βρίσκεις πουθενά. Έτσι, για να κάνουν μια αντιπολή, κάτι να πούνε, ας πούμε. Εδώ λοιπόν, με πίεση που κάναμε, ενώ ολοκληρώσαμε τώρα τις μελέτες από τις υπηρεσίες μας που κατεγράφησαν, που ολοκληρώθησαν, που εγκρίθησαν από όλες τις αρμόδιες αρχές, ήδη Στούντιο, Ψαλίδι και Νέα Λέσβο πηγαίνουν προς την κατασκευή. Ο προϋπολογισμός της περιφερίας ήδη αναθέτει στους εργολάβους για την κατασκευή που θα γίνουν εδώ. Και θα το χαρούμε πολύ που επιτέλους και αυτή η διοίκηση, ακόμα και τα Ούμβρια, ξεκινά και μπαίνει σε μία τάξη στην πόλη. Πάμε για το θέμα της Ενώσης Κρητών. Μην πέφτετε σε αυτή τη λούμπα, διότι πραγματικά αυτό το οποίο θα έλεγε κανείς θα είναι ότι από ό,τι είδα εγώ ως κριτικός που δεν έχω γραφτεί, γεγονός είναι, αλλά παρακολουθώ όλες τις εκδηλώσεις όταν με καλούν των Κρητών, και όχι μόνο στην πόλη μας. Αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι ακόμα και αυτό το σύλλογο τον κομματικοποιούν. Δηλαδή τα κόμματα. Τι πράγμα είναι αυτό? Όχι άξι, ακόμα και σε αυτό το σύλλογο όχι άξι, τα κόμματα. Πράγματι, λυπούμε πώς εσείς μπαίνετε σε μια τέτοια διελιστίδα. Εγώ δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το έχω ανάγκη. Εσείς που το έχετε ανάγκη, είδα ότι και η σύζυγός σας ήταν στην Εφορευτική Επιτροπή, στην Τριμελή. Εφόσον λοιπόν ήταν στην Εφορευτική Επιτροπή, για να μην μιλάτε κι εσείς με ασάφειες, για να μην χρησιμοποιήσω έτσι πιο άσχημη ορολογία που θα σας πικράνει, το ξέρω, γιατί ηρωποιήστε. Ακόμα και με το να ασχολούμαστε μαζί σας. Αλλά θα έλεγα λοιπόν ότι παρακαλώ, ρωτήστε τη σύζυγό σας ως Εφορευτική Επιτροπή, ναι, να μας καταγγείλει, αν και δεν μας ενδιαφέρει, επειδή ακούστηκε όμως. Εάν είναι κάποια επιλείψιμα πράγματα, να πάνε στις αρμόδιες φορείς και να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες. Τι μας το φέρνει το θέμα σας εδώ?
Δεν μπορώ να καταλάβω. Πρόβλημά σας είναι. Κάνατε, δεν κάνατε. Ψηφίσαν 200. Μπράβο σας. Και τι μας ενδιαφέρει μας εδώ. Για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Επειδή πράγματι το θέμα που έθεσε ο κύριος Φωτόπουλος για τους εργαζόμενους και εμείς τους τιμούμε, το έχουμε αποδείξει εξάλλου, το 176 αφορά αρμόδιες υπηρεσίες, νομίζω έκανε τη σχετική τοποθέτηση και ο κύριος Αντιδήμαρχος. Η δική μου εντολή είναι φέρτε τις νόμιμες διαδικασίες τώρα και να γίνει τώρα, εφόσον αυτά γίνουν νόμιμα, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε όμως, εάν η Επίτροπος δεν μας επιτρέπει, δεν τα λεφτά δεν είναι του παππού μας, των Μαρουσιωτών είναι και γίνεται μέσα από μια διαδικασία. Λέτε ο Δήμαρχος να μην θέλει να δώσει τα 176 ευρώ στους εργαζόμενους. Θα σας αποδείξω μάλιστα μέσα στα Χριστούγεννα το αμέριστο ενδιαφέρον που έχουμε στους εργαζόμενους μας και στα παιδιά τους. Άρα μην ανοίγετε πάλι ανοιχτές θύρες τώρα. Κρίμα. Δεν το λέω για τον κύριο Φωτόπουλο, τον οποίο το συμπαθώ γιατί είμαστε η ίδια ομάδα. Αλλά το λέω μέσα από μια ευαισθησία που πιστεύω όλοι την έχουμε απέναντι στους εργαζόμενους, για να μην αφαιρέσω κανέναν. Αλλά τουλάχιστον εμάς δεν μας αφορά. Αμαξοστάσιο. Ακούστε κάτι. Ξέρετε ότι ο Δήμος αυτός και μέσα από την προσπάθεια που έκανε, έκανε τον γιατρό εργασίας να έρχεται συστηματικά και έκανε και τον τεχνικό ασφαλείας να έχει την ευθύνη. Αυτά υπήρχανε. Δεν υπήρχαν στο βαθμό της ατομικής ευθύνης. Μια εταιρεία με κάτι ανειδίκευτους οι οποίοι ερχόντουσαν και κάποιες φορές δεν ερχόντουσαν και ποτέ. Στο θέμα δε του αμαξοστασίου, σας είπα, εγκρίθηκε και επαφορμής αυτού το παλιό αμαξοστάσιο 2 εκατομμύρια προϋπολογισμός, έργο, μελέτη που φέραμε στην πόλη μας και αφορά Κονίτσης, Αγίου Αθανασίου, πεζοδρόμηση και αστικός εξοπλισμός της Ορού και την πλατεία του Αγίου Αθανασίου. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ενδεχομένως ακούστηκαν σχετίζονται, όχι κύριε Κόκαλη, σχετίζονται με την προσπάθεια που έχει γίνει της μετακίνησης προς έναν άλλο χώρο μέχρι να μπορέσουν όλοι να τακτοποιηθούν. Χωρίς ρεύμα, ακούστε, θα κάνω και σχετική ανακοίνωση ότι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή αυτή η Δημοτική Αρχή. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ορισμένα θέματα, επειδή έχουν και προσωπικά δεδομένα, δεν τα βγάζουμε με τις ντουντούκες. Δεν βγάζουμε, ας πούμε, ότι ακόμα και χθες στις εργατικές κατοικίες υπήρχε θέμα, με παρέμβαση δική μας άναψε το ρεύμα. Όπως επίσης θα σας πω ότι το ζήτημα του ρεύματος το Δήμα Μαρουσίου τον είχε απασχολήσει εδώ και πολλούς μήνες και ήμασταν εκείνοι με επιστολές προς την ΔΕΗ, οι οποίες είναι υπαρκτές και πρωτοκολλημένες. Στον εισαγγελέα στείλαμε, όπως ξέρετε, σχετικές και πήγαμε να καταθέσουμε σχετικά με το ρεύμα και αν υπήρξαν και ποιες. Με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών είχαμε κάνει σχετικές στο Συμβούλιο Επικρατείας και είχαμε στείλει επιστολές στην διοίκηση της ΔΕΗ να μην κόβουν ρεύματα στην πόλη μας. Φτάσαμε εκεί μόνο? Όχι. Δημιουργήσαμε εδώ και 1,5 χρόνο το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το οποίο βεβαίως και εξώδικο προς κάθε κατεύθυνση κλπ. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, όποιος θέλει να τα παρακολουθεί, όποιος δεν θέλει και απλώς τα λέει, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να έχει άποψη. Λέμε λοιπόν, το Ταμείο Αλληλεγγύης, δεκάδες νοικοκυριά μέσα από αυτό και με την κοινωνική υπηρεσία μας και τους κοινωνικούς μας λειτουργούς, διαθέτουμε τα χρήματα εκείνα ώστε να δίνουν στη ΔΕΗ και να ανάβει το ρεύμα. Κάναμε δε και επιστολή, διότι εμείς πιστεύουμε και στους χορηγούς, το έχουμε πει. Μέσα στη διαδικασία της χορηγίας στο Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο επαναλαμβάνω πηγαίνει σε άπορους και συγκεκριμένες ενέργειες που κάνει ο Δήμος μας, ώστε να συνδράμουν ενώπιση του Χριστουγέννων
πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνω στις ανακοινώσεις, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν να πω ότι η ομάδα μπάσκετμπολ 40+ στο Μαρούσι, στην οποία έχω την τιμή μαζί και με εργαζόμενους και άλλους εμπλεκόμενους, μέσα εκεί βάζουμε και τους εαυτούς μας, κύριε Κούκουζα, εσείς που είστε νέο παιδί, που είστε 20+, να έρθετε, βάζουμε και τσικό. Λέω λοιπόν, κάνουμε λοιπόν έναν φιλανθρωπικό αγώνα με το Σύλλογο Βετεράνων Καλοθοσφαιριστών Λευκάδος ο Λαέρτης, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου και ώρα 6, στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά, όπου αντί εισιτηρίου, η είσοδος θα συλλέγονται τρόφιμα για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Είστε όλοι προσκεκλημένοι με ένα πακέτο ρύζι, ένα πακέτο μακαρόνια ή ό,τι άλλο μπορεί να διαθέσει κανείς, και η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη με αυτή την προϋπόθεση. Το δεύτερο, ήδη οι κοινωνικές μας υπηρεσίες θα αποστείλει συστηματικά δέματα στα παιδιά των εργαζομένων που είναι φοιτητές. Ήδη γίνεται η καταγραφή των εργαζομένων και των φοιτητών, είτε εκτός είτε εντός, για να μπορούν να εξοικονομούν μέσα σε αυτήν την οικονομική κρίση και να βρουν στήριγμα από τις παροχές του Δήμου σε όλα τα επίπεδα. Ήδη έχει εξασφαλιστεί μηνιαίως να υπάρχει αυτή η βοήθεια σε τρόφιμα, όσοι βεβαίως θέλουν, αλλά θεωρώ ότι μεγάλος αριθμός των εργαζομένων θα θέλει αυτή τη στήριξη, ώστε να μπορέσουμε, ήδη το έχουμε εξασφαλίσει μηνιαίως, να πηγαίνει σε αυτές τις οικογένειες των εργαζομένων μας. Επίσης, να σας πω ότι αύριο σε αυτή την αίθουσα υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας γεγονός. Θα υπάρξει η ομιλία με θέμα εθισμός και κίνδυνη στο διαδίκτυο. 6:30 ώρα θα ξεκινήσει αυτή η ομιλία. Αφορά τους νέους μας και τα παιδιά μας. Και βέβαια ποιοι κίνδυνοι κρύβονται από το διαδίκτυο. Κοντά μας θα είναι ο Μανώλης ο Σφακιανάκης, ο οποίος είναι ο ταξίαρχος υποδιεύθυνσης υπηρεσίας οικονομικής αστυνομίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο Αριστίδης ο Μούρτος, αστυνομικός επιδιευθυντής, διευθυντής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, η Παναγιώτα Ιβαγενά, σχολική ψυχολόγος, ο Γιώργος ο Κορμάς, γιατρός, είναι υπεύθυνος στο Αγία Σοφία, εξειδικευμένος στο θέμα αυτό, και βεβαίως θα συμμετέχει και ο κ. Κάβλος και εγώ προσωπικά. Επίσης, να σας πω ότι στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας στις 15 Δεκέμβρη, δηλαδή την Κυριακή και ώρα 6, θα υπάρξει ένα μουσικό μαθητικό φεστιβάλ, όπου εκεί περισσότερα από 450 παιδιά από 13 σχολεία του Δήμου μας, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια, που έχουν χοροδίες, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, και βεβαίως ελπίζω και πιστεύω όλοι να βρισκόμαστε εκεί. Επίσης, να σας πω ότι στις 15 την Κυριακή το πρωί, 10 η ώρα, ελπίζω ο Χιονιάς να μην μας προλάβει, θα κάνουμε την αναδάσωση στην Πεντέλη μας, την πέμπτη αναδάσωση στην Πεντέλη, στο βουνό μας, θα το έλεγα. Και καλώς να έρθει, θα το δούμε. Πάντως αυτό υφίσταται, καθώς επίσης και την Παρασκευή 13 Δεκέμβρη και ώρα 6:30, στην πλατεία Ευθέρπη στο σταθμό του ΙΣΑΠ, θα υπάρξει το άναμα, εορταστική εκδήλωση, το άναμα του δέντρου μας, και βέβαια μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια από Παρμηθούπολη, η οποία θα κρατήσει από τις 13 μέχρι τις 7 πρώτου του 2014. Για να πούμε τα χρόνια πολλά όλοι μαζί και να ευχηθούμε την καλή υγεία σε όλους. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε στο θέμα εκτός ημερήσιας που έχουμε. Είναι ανάθεση ΜΗ με διαδικασία διαπραγματεύσεων.